ήθελα να πω δύο λόγια για τον Βαγγέλη Γεροβασιλείου, ο οποίος πέρα από έναν ταλαντούχο ηνοποιό, αμπελουργό όπως τον ξέρουμε όλοι, αποδεικνύεται ένας άνθρωπος με εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία στα θέματα του πολιτισμού και της τέχνης. Θα συνειδητοποιήσετε ως σήμερα ίσως κάποιοι που δεν έχετε ξανάρθει στο κτήμα ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό υπαίθριο μουσείο της Θεσσαλονίκης, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να το γνωρίσουμε όσοι δεν το ξέρουμε. Και η αφορμή των καινούριων αυτών έργων που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι νομίζω ιδανική. Εδώ συνέβη ένα θαύμα. Υπήρχε ο Βαγγέλης και η Σόνια και ξαφνικά μαζέψανε γύρω τους ένα σωρό ανθρώπους και άρχισε να δημιουργείται ένα μαγικό πράγμα. Ξεκίνησε με το Αμπέλι, μετά έγινε το μουσείο με τα ανοιχτήρια, ήρθανε οι φίλοι, ήρθαν οι καλλιτέχνες, υπήρξε μια αγκαλιά εδώ στο κτήμα Γεροβασιλείου, η οποία ήταν μια αγκαλιά η οποία ήταν φυσιολογικό να δημιουργήσει ιδέες, να δημιουργήσει ενέργεια, η οποία ξαφνικά άρχισαν να γεννιόνται αυτά τα έργα δίπλα, να φυτρώνουν δίπλα στα Αμπέλια. Αυτό είναι το συγκλονιστικό πράγμα και το θαύμα που γίνεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Μία ομάδα ανθρώπων με ιδέες συναντιόνται, αγαπιόνται και φτιάχνουν πράγματα. Πιστεύω πως κάθε περιγραφή είναι μια άλλη τέχνη. Η δικιά μας τέχνη είναι οπτική τέχνη. Τώρα εμείς απευθυνόμαστε στην ακοή σας, δηλαδή μπαίνουμε στα χωράφια άλλων ειδικοτήτων. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ανατρέψω λιγάκι την παρέα μας και να σας πω λίγους στίχους του Μαγιακόφσκι που θα μας οδηγήσουν σε τελείως άλλο χώρο, δηλαδή αυτό που η τέχνη προσπαθεί να κάνει. Έγινε. Έγινε στην Οντέσα. Θα έρθω στις 4, είπε η Μαρία. 8, 9, 10. Το μεσονύχτι έφτασε σιώντας το γυμνό του βαχαίρι, μπήκε μέσα, τον έσφαξε, πετάχτε τον. Έπεσε και η 12η ώρα, σάμπος κεφάλι εκτελεσμένου από το ικρίωμα. Άξαφνα άκουσαν να τρίζουν τα τζάμια της εισόδου όπως τρίζουν τα κόκαλα των πεθαμένων. Ήσουν εσύ. Μπήκες μέσα απότομα σαν ένα πάρτο, βασανίζοντας το σευρό του γαντιού σου και είπες, ξέρετε, παντρεύομαι. Τι να γίνει, παντρευτείτε, δεν πειράζει, θα κάνω κουράγιο. Δεν βλέπετε τι ήρεμος που είμαι, σαν τον σφιγμό ενός νεκρού. Così, ecco, questo lavoro è nato 3 anni fa, lavorando qui con maestranze locali e molto felicemente. E come vedete c'è una sorta di ordine di questi elementi, ma è un ordine che non può essere perfetto. La perfezione appartiene solo agli dèi. Gli uomini hanno il diritto di essere imperfetti.
ho progettato prima tutti i pezzi uguali. E tutto questo è avvenuto attraverso, chiaramente, il pensiero, l'intelligenza, la misura, il calcolo. Quindi poi interviene la voglia di essere presente in questo, non solo con la testa, ma anche col mio corpo. E con una grande mazza ho rotto questi pezzi, lasciando al caso la misura e la forma. Ognuno di voi avrà un modo di leggerlo in modo diverso. Io sono italiano, di madre spagnola, e ho da moltissimi anni un forte rapporto intenso con la Grecia. Quindi quello che faccio sono il miscuglio, le tracce di tutte queste cose insieme. E questo è quello che faccio, è quello che sono. Il resto sono gli altri. Grazie, Faristò.